τώρα στη μετά Τζόρνταν εποχή, οι Charlotte Hornets, οι αγαπημένοι μας Charlotte Hornets, γιατί είναι, δεν ξέρω, όσοι έχουμε μεγαλώσει με το NBA στα early 90s, ήταν μια ομάδα η οποία όπως και στο NFL, η αντίστοιχη Carolina Panthers, τη Charlotte δηλαδή, με το που μπήκαν μέσα στη λίγα, κάναν impact πολύ μεγάλο ναι. Και είχαν και παίκτες οι οποίοι, ξέρω εγώ, ήταν. Τώρα είναι και το Lizzo Morning. Ναι, οι οποίοι φύγανε και οι δύο βέβαια, τσακωθήκαν και φύγανε γιατί είχαν ένα βλάκα ιδιοκτήτη. Και ένας πήγε στο Μαϊάμι και έγινε θύλος, και άλλος πήγε στη Νέα Υόρκη και έγινε θύλος. Και ο Baron Davis μετά. Ναι, αλλά ο BDD ήταν άλλη. Sorry. Το ξεχνάμε τον BDD, το διαγράφουμε. Ο αλγόριθμος τώρα. Λοιπόν. Επίσης οι καλύτερες εμφανίσεις όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, τα πιο ωραία χρώματα τη Σάρλοτ. Ό,τι ρούχο και να έπαιρνε ήταν cool. Ναι, ήταν. Πολύ το ξαναφέρνετε πίσω νομίζω. Το μαύρο τρικουάζ είναι πολύ cool συνδυασμό. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή του χάσαμε, κάποια στιγμή του ξαναβρήκαμε. Κάποια στιγμή ξαναγίνανε τραγική. Τελευταία φορά που ήταν στα playoff ήταν όταν ο Κέμπα Γόκερ μπορούσε να σηκωθεί και να καρφώσει. Θεός χωρέστο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, όλα τα ωραία πράγματα έχουν ένα τέλος. Ωραία, και βέβαια πριν τελειώσει, αυτά τα πριν τελειώσει κάποιος πρέπει να πάει πρώτα στους Νίξ και μετά στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η πορεία. Δεν θέλω να πω ποιος την έχει κάνει αυτή την πορεία τώρα τελευταία, αλλά τέλος πάντων ας τα αφήσουμε αυτά για άλλες εκπομπές. Έτσι πρώτα Νίξ και μετά Ευρωλίγκα. Με στάση Ντιτρόιτ. Λοιπόν. τι έχουμε τώρα, εμείς έχουμε. Εγώ λέω να πούμε για άλλα. Να πούμε για τις άλλες, για την περιοχή. Πολιτικά δρόμενα γίνονται. Θα ψηφίσει Τραμπ, Σάρλοτ. Μόνο η Καρολάινα τώρα έχει καταστροφήσει αυτό. Ο Τζόρνταν, οι οπαδοί τη Σάρλοτ που γράφανε πίσω από το γήπεδο με σπρέι, άσε τη Σάρλοτ μας ελεύθερη, δικαιώθηκαν. Ναι. Άσε την ομάδα μας. Και τώρα είναι ελεύθεροι να κάνουν τίποτα. Και δεν κάνουν τίποτα όμως. Δεν έχουν δύο παίκτες οι οποίοι, αν μείνουν υγιείς μέχρι το τέλος της χρονιάς, μπορούν να τους πάνε πάρα πολύ καλά. Να τους πάνε λες 40 νίκες. Τώρα εσύ πας το Λαμέλο Μπολ Μάιλς Μπρίτζες. Όχι, και ένα τρίτο. Τον Μπράντον Μίλερ. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Αυτή η τριπλέτα δηλαδή δεν έχει ένα potential. Έχει. Σοβαρό potential. Και, δηλαδή με υγιείς και φορμαλισμένους αυτούς τους τρεις. Τι μπορούμε να κάνουμε. Καλά, να σου πω. Μισό λεπτό. Ο Γιάννης είναι πολύ υπερβολικός. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες που έχουμε μιλήσει εντάξει, σήμερα. Εντάξει, το χιούμορ έκανε τώρα. Εντάξει. Όχι, το πιστεύει. Δεν είναι ότι απλά κάνει χιούμορ. Δεν έχω τρελαθεί. Ναι, προφανώς. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει πολύ μεγαλύτερο μέλλον από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, ενώ βάσει εκεί που είναι τώρα. Πού μπορεί να φτάσει. Okay. Το ποσοστό εξάρτησης. Συγγνώμη, δηλαδή, που ρωτάει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει τέτοιο τζάμπ. Το ποσοστό εξάρτησης αυτών όλων που λες από την υγεία του Λαμέλο Μπολ, πόσο τη εκατό είναι. Ξέρω εγώ, 80%. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει. Ναι, αν βγάλει το Γιάννη Αντετοκούμπο από του Μπακς, πώ θα παίξει. Το Γιάννη Αντετοκούμπο, θα γυρίσουν 35 παιχνίδια. Αν εξαιρέσουμε τι δύο τελευταίε χρονιέ που κάνει τα playoff, δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει πάρει καλλιά του τραυματισμού. Άμα δούμε λίγο την καριέρα του Λαμέλο Μπολ, ναι, θα δούμε ότι ο άνθρωπο και το. Οκ, okay, αυτόν έχουμε όμω και τον πληρώσαμε. Τι να κάνουμε, λέει τώρα. Τον πληρώσαμε αδρά. Κοίτα, και τι να κάνουμε, να μην τον πληρώναμε, δεν γινόταν και να μην τον πληρώσουμε. Δεν είναι... Είπαμε, είναι αυτή η κουλτούρα πλέον. Ότι άμα έχει ένα παίχτη που είναι καλό, θα τον πληρώσει σαν ένα γαμάτο γιατί. Άμα σου φύγει προ τα άλλα. Καλύτερο στην ομάδα σου. Ωραία. Κοίτα, κατά τα άλλα. Πες μου εσύ που. Θα σου πω. Αυτό για το μέλλον, εγώ το δέχομαι. Θα σου αλλά πω ότι. Αν μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Ναι. Ο Μπράντον Μίλερ, τον οποίο εγώ δεν τον πίστευα πέρσι, όπως ξέρετε, όσο μας παρέφερε. Έτσι. Είχε βάλει άλλο το στοίχημα και πήρε και πολύ στο λαιμό σου. Και. Πώς το λένε. Κάτσε, ακόμα νωρίς. Για λοιπόν, πέρσι πάντως τον πήρε. Πέρσι το κάναμε, δεν το κάναμε τράφο. Με ρίτσι να πούμε. Πάμε, ρε Σκούτ, να δώσουμε απαντήσεις, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Μπράντον Μίλερ λοιπόν είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Σίγουρα θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια εξέλιξης. Τα νούμερα του πέρσι πώς ήταν, Γιάννη. Όχι, δεν είχε τα βρει. Όχι μόνο έκανε καλή χρονιά. Πλησίασε τους 20 πόντους. Έκανε καλύτερη χρονιά από αυτό που, αυτό που είχαμε 18. Δει σε σχέση με το παίξιμό του στην Αλαμπάμα. Ναι. Δηλαδή έδειξε άλλα στοιχεία. Ποιο αθλητικό πρώτα απ' όλα. Έδειξε, παιδί μου, τη μετάβαση ενός παίκτη από το NCAA στο NBA. Που παλιά το βλέπαμε σε 4-5-10 παίκτες, ξέρω εγώ, καλούς, που λέγαμε να αυτοί είναι οι NBA stars. Και φέτος πλέον δεν υπάρχει, διότι με τα τρέτσι που έρχεται ένα παίκτη στο NBA, αυτά εξελίσσει και αυτά πηγαίνει. Ενώ αυτός είχε διαφορά. Και εκεί την πάτησε εσύ. Να εγώ δεν περίμενα δεν περίμενα την αθλητικότητα την οποία έδειξε στους πρόσ. Δεν το περίμενα. Λέγω εντυπωσιάστηκα. Και την οριμότητα. Και τα συμπεριφορικά. Και τα συμπεριφορικά. Θεματάκια που είχε. Καλά, εγώ δεν το φοβόμουν. Εγώ το φοβόμουν παιχτικά. Δεν θεωρούσα. Σε 32 λεπτά 17,3 πόντι, 37 τρίποντο, 50 δίποντο και 83% βολές, 4,3 rebound, 2,4 assists. Πολύ καλά νομίζω. Τα rebound και assists για ρούκι. Για ρούκι, πάρα πολύ καλά. Και στη Σάρλοτ κιόλας τώρα, έτσι που η αλήθεια είναι ότι λες ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο σε μια κακή ομάδα, αλλά απ' την άλλη δεν θα έχει και καλούς συμπαίκτες για μια κακή ομάδα, οπότε μία ή άλλη. Εκεί, αυτός τελικά αναδείχθηκε. Εκεί λοιπόν εμείς βασιζόμαστε ξεκάθαρα στο να κάνει το jump και να πάει σε ένα pre-all star level. Σωστά. Δηλαδή αυτό το
του μπανκέρο, ας πούμε. Ναι. Κάπου εκεί. Ναι, ναι, ναι. Θεωρούμε ότι αυτό είναι σε αυτή τη φάση ο στόχος μας. Και πέραν αυτού πήραμε το Σαλαούν στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο, το Tenerman Pick. Ναι. Είναι ένα project, πολύ σοβαρό project. Θα πω ότι θα μπορεί να είναι και ο Γάλλος που επιλέχθη στο draft με το μεγαλύτερο ταβάνι από όλους. Απλά το παλικάρι δεν ξέρει να παίζει μπάσκετ ακόμα. Συγκεκριμένα στο νούμερο 6. Δεν πιστεύεις ότι είναι βασικό αυτό? Ρε παιδί μου. Λίγο έψαξα και δηλαδή έχουμε βασικά θέματα. Συγκεκριμένα στο νούμερο 6 του draft τον πήραμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ξέρουν, το ξέρουν και λένε ότι αυτό το παιδί, άμα μάθει σωστά τα βασικά, τότε μπορεί να έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Είναι εξελίξιμο σίγουρα, είναι και 19 χρονών, είναι πολύ μικρός. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχει πολύ καλό μενταλιτέ όσον αφορά το. Δηλαδή είναι πολύ gritty guy, δηλαδή δεν θα σταματήσει ποτέ, ξέρω. Είναι τρομερό motor που λέμε. Αυτό είναι το προσόν του ουσιαστικά. Οπότε σίγουρα μπορεί να πάρει λεπτά από την αρχή, σαν 3D, και μετά σιγά σιγά καταβρίσκουν τα υπόλοιπα. Ναι. Έχουμε το Βασίλειο, το Μίσιτ. Ο Βασιλάκης. Πρώτη-τελευταία χρονιά συμβολέου, την επόμενη έχουμε club option. Ίσως παίξει και λίγο παραπάνω βασικός από ό,τι πιστεύει, άμα έχουμε τραυματισμούς. Καλά, από πέρσι δεν δούμε. Πρέπει να είναι καταστρόφα. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή όμως είναι υγιής δηλαδή ο Μέλλον Μπολ, έτσι, είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Έτσι ξέρω. Στην παρούσα φάση είμαστε υγιείς, 100% υγιείς. Πώς είναι ο αδερφός του? Όχι. Έχουμε και βέτερα αναλύτες, εκεί κατέληξε ο Γκραντ Γουίλιαμς. Εκεί είναι. Και εκεί κατέληξε ο Ντας Γκίψον. Ο Ντας Γκίψον πλέον. Περιμένουμε σίγουρα τον Μάρκ Γουίλιαμς να κάνει ένα step up επίσης. Υπάρχουν παίκτες που μπορεί να περιμένουν. Και ο Σεθ Κάρι στην πόλη που ανέδειξε τον μπαμπά του. Ρε παιδί μου, γενικά η Σάρλοτ. Έχει ροστεράκι. Έχει, ναι, αλλά και δεν ξέρω. Δηλαδή. Εντάξει. Τι line okay. Τι line δίνει δηλαδή τη Σάρλοτ? 29 ξέρω εγώ. Πώς? 28,5. Πώς τα πετυχαίνω. 29. Να πω ότι θεωρώ ότι είναι καλύτερη από πέρσι. Αλληλολογείς. 30 νίκες. 30 νίκες της Σάρλοτ. Είναι 10 νίκες καλύτερη από πέρσι. Ξεκάθαρα. Πρέπει να αλληλολογείς. Πρέπει να είναι ολιγής. Κάτσε ρε φίλε, θεωρώ, να σου πω κάτι. Θεωρώ υπέρ του δέοντος αισιόδοξο το Ζαν. Ωραία. Άμα κάτσει, ας πούμε ένα, όχι αισιόδοξο, ένα ψηλό απεσιόδοξο σενάριο που ο Μπολ θα παίξει ρε παιδί μου 50 μάτς. Αλλά δεν βγαίνει ο All-Star. Όχι, δεν θα βγει ο All-Star. Λοιπόν, 50 μάτς, από τα οποία δεν θα κερδίσουν, ξέρω εγώ, τα 23. 24. Πού να τα κερδίσουν? Σε αυτό το. Κάτσε ρε παιδί, περίμενε. Σου λέω τώρα, παίζει σε αυτό το division, παίζει. Έτσι, παίζει με ομάδες οι οποίες είναι. Κατά κοινή ομολογία, στην καλύτερη για το play-in, ξέρω εγώ. Μονολυθικές. Δηλαδή, τώρα το Orlando δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει από το play-in. Θα είναι εκεί στο 7-8, αν δεν πες το 6. Δεν έχει φόβητρα σίγουρα. Κάτι για το 5. Ναι, δεν έχει φόβητρα. Οπότε, άμα αυτό είναι το ταβάνι του division, μπορούμε ρε φίλοι να παίξουμε. Δηλαδή, άμα βγει καλό ο Σαλάουν. Για να κάνει 30 νίκες και πάνω. Άμα κάνει και το step up ο Μίλλερ και ο Μαρκ Βίλιαμς. Για να κάνει 30 νίκες και πάνω, θέλει 2 stars. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ θα του πάω over. Πάμε. Εγώ. Πάμε, Σαρλότα! Εγώ δεν ξέρω. Εγώ under και κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ. Εγώ θα του πάω over αν είναι όλοι υγιείς, όλη τη χρονιά και 2 All-Stars. Αυτό τώρα δεν είναι πρόβληψη όμως. Εγώ σου είπα υπόθεση δική μου και τα λοιπά που δεν είναι καν υγιείς. Είσαι εμπεριστατωμένη. Άρα είναι σαν να σου λέω θα βγει under. Α, κάνουν 7 νίκες παραπάνω. Ωραία, πάμε, Σαρλότα, 30 νίκες. Άλλη μία μας έμεινε. Κουράγιο.